Συγκλονισμένη η Κρήτη από το θάνατο του Θεόδωρου Βασιλάκη, του ανθρώπου και επιχειρηματία, ο οποίος απογείωσε την Ελλάδα διεθνώς με την εργατικότητα, το καινοτόμο πνεύμα, τη συνέπεια και το ήθος του. Ότι ήταν ένας άρχοντας, τίποτα άλλο. Χάσαμε ένα άρχοντα δυστυχώς. Παιδιά, είπα, στραφήκανε με τον άντρα μου μαζί, πρώτα ξαδέρφια, αγαπημένα ξαδέρφια. Ο καλός άνθρωπος, αυτό παιδί μου. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι της Aegean εκφράζουμε την βαθύτατη θλίψη μας για την απώλεια του ιδρυτή και προέδρου της εταιρείας μας, Θεόδωρου Βασιλάκη. Ο πρόεδρός μας ήταν για όλους μας η πηγή έμπνευσης από την πρώτη πτήση, τον πρώτο μας επιβάτη μέχρι σήμερα. Οι αξίες που πρέσβευε όσο και το όραμά του θα συνεχίσουν να μας οδηγούν. Για τον Άρχοντα των Εθέρων, πολίτες και φορείς εκφράζουν την οδύνη τους για το θάνατό του, αναφερόμενοι στις αξίες, το όραμά του, στην απλότητα του χαρακτήρα του, στον άριστο οικογενειάρχη, αλλά και στην κοινωνική προσφορά του σε όλους τους τομείς. Από εχθές που έμαθα την είδηση αυτή, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί ήταν άνθρωποι δικοί μας εδώ, αυτοδημιούργητος, πολύ εργατικός. Τον είχαμε συναντήσει όταν ήρθα εγώ και έμεινα σε αυτή τη γειτονιά. 5-10 φορές εδώ στη γειτονιά μας. Θα έρθει να μας χαιρετήσει. Ζαχαρούλα μου, τι κάνεις, καλημέρα, να μου μιλήσει και αυτός και η Εμμανουέλα. Μας αγαπούσε, πήγαμε στο γάμο του γιού του στον Ελούντα και μας ήρθε με αμάξι, μας πήρε και μας πλέρωσε ταξί και γυρίσαμε. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Είναι για την Ελλάδα, είναι απώλεια. Εσείς το γνωρίζατε? Ναι. Κάντε παρέα. Ναι, ερχόταν παρέα με τον πατέρα του ως παιδί μικρός. Ναι, ήταν πολύ καλός και αγαπούσε την Τήλισσο, το χωριό του. Έφυγε ο Άρχοντας, δήλωνα δημότες στη Λύσου, όπως και οι παιδικοί του φίλοι. Τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο απλό, εργατικό, ο οποίος στήριζε το χωριό. Μεγαλώσαμε μαζί. Από πάνω ακριβώς ήταν το σπίτι του πατέρα του. Και παίζαμε εδώ στα χωράφια όταν είμαστε πιτσιρικάδες. Τρέτος άνθρωπος. Επίσης μάθαμε ότι πήγαινε και στα μπέλια. Βέβαια, στα μπέλια. Εδώ που κάτω είχαν ένα μπέλι, ένα θείο του και είμαστε συνέχεια μες στα μπέλι και παίζαμε. Το γνωρίζαμε, το χωριανό μας ήταν, εδώ μεγάλωσε. Ήταν ένα αξιόλογο άτομο, το οποίο τιμά την Τήλισσο, την καταγωγή του. Λυπούμαστε. Για τον κριτικό επιχειρηματία, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στους ουρανούς της Ευρώπης, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στον τουρισμό, αναφέρθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης και ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου. Η Κρήτη, αλλά και η Ελλάδα, γίνεται φτωχότερη με το θάνατο του Θόδωρου Βασιλάκη. Ενός κριτικού, ενός μεγάλου επιχειρηματία, πάνω απ' όλα όμως, ενός ανθρώπου με το αλφα κεφαλαίο. Θερμά συλληπιτήρια από την Περιφέρεια Κρήτης στην οικογένεια, τη δική του, αλλά και σε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο, γιατί τέτοιοι επιχειρηματίες λείπουν από τον τόπο μας, λείπουν από την Κρήτη, λείπουν από την Ελλάδα. Θόδωρος ο Βασιλάκης δεν είναι πια μαζί μας. Για μας είναι σίγουρα ένα πλήγμα, γιατί ήταν Μαλεβιζώτης, ήταν από την Τήλισσο, ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος, ένας ικανός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που άφησε το στίγμα του ανεξίτηλο. Ένας πάρα πολύ καλός επιχειρηματίας και αυτό το έχει δείξει μόλις την προσφορά στο επιχειρηματικό κόσμο. Πράγματι είναι θαυμάσιος άνθρωπος. Εγώ αυτό έχω να πω για τον άνθρωπο. Αγαπημένη φράση του Θεόδωρου Βασιλάκη, από την καρέκλα δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να κινηθείς και αυτή είναι η βασική μου αρχή. Ενώ αγαπημένη του ασχολία υπήρξε πάντα το γκολφ, στο οποίο αφιέρωνε όσο χρόνο του επέτρεπαν οι υποχρεώσεις του, ενώ προσπάθησε να το διαδώσει στην Ελλάδα, οργανώντας διεθνή τουρνουά και βάζοντας την Ελλάδα στον χάρτη του γκολφ.